Οι μεταγραφές μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί, εκτός αν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη, όμως στον Παναθηναϊκό οι εξελίξεις συνεχίζονται, αυτή τη φορά με επίκεντρο παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ. Προτού προχωρήσουμε, να σου υπενθυμίσω, φίλε ακροατή, να κάνεις like στο βίντεο και να εγγραφτείς στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα αθλητικό νέο. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα αυτή την περίοδο αφορά το μέλλον του Γιώργου Βαγιανίδη, με τον νεαρό αμυντικό να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα, αλλά και να έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού. Ο Παναθηναϊκός έχει εντατικοποιήσει τις επαφές με την πλευρά του Βαγιανίδη με στόχο την ανανέωση του συμβολαίου του. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση στις απολαβές του παίκτη. Αυτή τη στιγμή, ο Βαγιανίδης είναι από τους πιο χαμηλά αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, λαμβάνοντας περίπου 90.000 ευρώ ετησίως, παρόλο που η προσφορά του στο γήπεδο είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλους ακριβοπληρωμένους συμπαίκτες του. Για παράδειγμα, ο Τζόρτζ Μπάλντοκ, ο οποίος ήρθε τραυματίας και έχει αγωνιστεί ελάχιστα, φέρεται να έχει υπογράψει συμβόλαιο ύψους 860.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο Τόνι Βιλένα λαμβάνει περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Η αρχική πρόταση του Παναθηναϊκού προς τον Βαγιανίδη ήταν κοντά στις 280.000 ευρώ, αλλά αναμένεται άμεσα νέα συνάντηση. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με την ομάδα να αυξάνει την προσφορά της. Η ανάγκη για αυτή την αύξηση είναι προφανής, καθώς ο παίκτης είχε τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων, όπως η Μποταφόγκο και η Μπράγκα. Οι Βραζιλιάνοι του πρόσφεραν συμβόλαιο ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ οι Πορτογάλοι τον προσέγγισαν με πρόταση που έφτανε τις 700.000 ευρώ τον χρόνο. Αν και η προτεραιότητα του Βαγιανίδη είναι να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον οι πράσινοι ικανοποιήσουν τις οικονομικές του απαιτήσεις. Ο ίδιος ο παίκτης έχει δείξει τη διάθεσή του να συνεχίσει να φορά την πράσινη φανέλα, όμως γνωρίζει ότι βρίσκεται σε θέση ισχύως στη διαπραγμάτευση. Οι προτάσεις από το εξωτερικό αποδεικνύουν ότι μπορεί να εξασφαλίσει ένα πολύ καλό συμβόλαιο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, ενώ από τον Ιανουάριο θα μπει στο τελευταίο εξάμηνο του τρέχοντος συμβολαίου του. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη ομάδα απευθείας, χωρίς να χρειάζεται τη συγκατάθεση του Παναθηναϊκού. Παρόλα αυτά, η αποχώρησή του δεν φαίνεται να είναι στον άμεσο ορίζοντα, καθώς ο Βαγιανίδης έχει καταστήσει σαφές πώς θέλει να παραμείνει στην ομάδα, αρκεί να υπάρξει η κατάλληλη συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις που θα ξεκαθαρίσουν το μέλλον του. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ακόμη ένα βίντεο του ReSport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα συναρπαστικά αθλητικά νέα και ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ.